Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Την επικαιρότητα σήμερα μονοπολεί η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η κυβέρνηση αναβάθμισε την εκπροσώπηση. Αυτή τη στιγμή θα μεταβούν στη Μητρόπολη αρχηγοί κρατών, τέως βασιλής. Ποια είναι η θέση σας σε αυτό? Καταρχήν κακώς μονοπολεί. Στην απόφαση της κυβέρνησης. Κακώς μονοπολεί το ενδιαφέρον. Γιατί βλέπουμε και στα κανάλια όλα αυτά τα αφιερώματα και τα ρεπορτάζ που δεν είναι και ιστορικά κιόλας για να μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές για το ρόλο, τον αρνητικό ρόλο που έπαιξε ο θεσμός της μοναρχίας σε βάρος του ελληνικού λαού, mm-hmm. που συνδέθηκε με πολύ σκοτεινές περιόδους, που για χιλιάδες ανθρώπους, αγωνιστές, για το κόμμα μας, το ΚΚΕ, αυτός ο ρόλος σήμαινε εξορίες, εκτελέσεις, βασανιστήρια, διώξεις και ούτω καθεξής. Και συζητάμε για το πού θα κάτσουν οι γαλαζοαίματοι, τι θα φάνε, πού θα κοιμηθούν. Ναι, θεωρούμε ότι είναι μια πρόκληση αυτή η μονοπόληση, να το πω έτσι. Από την άλλη, υπήρξε κόσμος, δηλαδή στο λαϊκό, στο προσκύνημα. Βλέπουμε κόσμο να σειραίει από το πρωί. Δεν νομίζω ότι σειραίει κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ένας θεσμός ο οποίος ιστορικά κρίθηκε. Κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και πετάχτηκε στα σκουπίδια της ιστορίας. Νομίζω ότι πολύ ασχολούμαστε με το να επαναφέρουμε μία... Ακριβώς επειδή κρίθηκε, δεν θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να μην είναι τέτοια έντονη κριτική, τόσο μεγάλη κριτική στην κυβέρνηση που αναβάθμισε την παρουσία λόγω της παρουσίας, καλώς ή κακώς, γαλαζοαίματοι, ξεγαλαζοαίματοι, είναι αρχηγοί κρατών. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση αναβάθμισε την παρουσία της και η στάση μερίδα βουλευτών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εξηγείται και λόγω της προεκλογικής περίοδου για να αλλιεύσει και ψήφους σε αυτό το κοινό που λέτε ότι σειραίει κιόλας στη Μητρόπολη. Από εκεί και τα πλάνα που είδαμε από το πρωί. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός της μοναρχίας ήταν ένας θεσμός όχι έξω, αλλά κομμάτι του αστικού πολιτικού συστήματος. Ήταν κομμάτι του αστικού κράτους. Ήταν ένας θεσμός μάλιστα που πήγαινε και ερχότανε και πολλές φορές ενδυναμωνόταν, λοιπόν, για να παίξει ένα ρόλο και ενοποιητικό ανάμεσα στις διάφορες μερίδες του αστικού πολιτικού συστήματος, πάντα και οπωσδήποτε σε βάρος του ελληνικού λαού. Άρα δεν κάνει εντύπωση το ότι ένα κομμάτι στελεχών, ιδιαίτερα της Νέας Δημοκρατίας βουλευτών, νιώθει και οικεία με αυτό το θεσμό που, ξαναλέμε, ήταν κομμάτι του αστικού κράτους και του αστικού πολιτικού συστήματος και έπαιξε ρόλο πολύ αρνητικό σε βάρος του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Τώρα αυτά που ακούγονται για μαύρες βαλίτσες πάλι, για σακούλες που πάνε και έρχονται, πώς τα κρίνει ακούγονται πολλές βαλίτσες τώρα τελευταία και πολλά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλάμε για φαινόμενα βαθιάς σύψης. Για φαινόμενα βαθιάς σύψης και διαφθοράς αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος που σας ανέφερα και πριν. Τώρα φαντάζομαι εννοείται την υπόθεση με τον κύριο Παπά. Η τελευταία ήταν αυτή, ναι. Και οι προηγούμενες που έχουν ακούσει, αλλά η τελευταία της γραμματείας του κύριου Καλογρίτσα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε ασκήσει κριτική με τον τρόπο που έγινε προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε να διαμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο, το λεγόμενο μηντιακό τοπίο. Η βάση του προβλήματος, κατά τη γνώμη μας, όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για όλα τα κόμματα και τη στάση που κρατήσανε, είναι το γεγονός ότι τον έλεγχο της ενημέρωσης στη χώρα μας τον έχουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν εμείς ασκούσαμε κριτική σε αυτή την επιλογή τότε στον νόμο Παπά, αυτό που εισπράταμε είναι ότι τα κανάλια είναι ένα σπορ για μεγάλα πορτοφόλια και τι θέλετε. Λοιπόν, και τα λουζόμαστε τώρα τα μεγάλα πορτοφόλια και στο κομμάτι της ενημέρωσης. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, στη βάση δηλαδή ότι η ενημέρωση, τα μέσα ενημέρωσης, τα κανάλια ανήκουν στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, όλα τα κόμματα, ξαναλέω, όλα τα κόμματα έκαναν ή κάνουν προσπάθειες να διαπραγματεύονται, να έχουν επιλεκτικές σχέσεις, να κάνουν παζάρια, λοιπόν, με τμήματα των μεγαλοεπιχειρηματιών που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Όλα λοιπόν είναι αποτέλεσμα, θεωρούμε, αυτού του προβλήματος, αυτού του υπαρκτού προβλήματος.
Τώρα την Πέμπτη συνεδριάζει εκ νέου η Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αίτημα του κόμματός σας. Ναι. Τι περιμένετε να, βγείτε από αυτό, να βγει από αυτό? Θέλω να πω, υποτίθεται ότι η υπόθεση έχει κλείσει, έχουν τοποθετηθεί πολιτικοί αρχηγοί και στη Βουλή και στην Ολομέλεια, βγήκε το πόρισμα. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το ΚΚΕ, σε καμιά περίπτωση η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Ούτε μετά την ολοκλήρωση της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρώ ότι ούτε για τις άλλες υποθέσεις δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε για το ΚΚΕ που είναι και η συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες στην Εξεταστική Επιτροπή, στο πόρισμά μας, εμείς λέγαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα το ότι η Επιτροπή ασχολήθηκε από ελάχιστα έως καθόλου με την υπόθεση και τις καταγγελίες του ΚΚΕ. Mm-hmm. Αν το εξετάσει αυτό τώρα, γι' αυτό κάνετε και τα αυτό, αίτημα. Ναι, βέβαια, ήταν αντικείμενο και της Εξεταστικής Επιτροπής. Ήταν ακριβώς. Ήταν αντικείμενο, χωρίς όμως, ενώ ήταν αντικείμενο, ήταν στο περιεχόμενο της Εξεταστικής Επιτροπής με βάση την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής. Δεν λοιπόν, εξετάστηκε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και δεν έγινε με ευθύνη και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και με την ανοχή των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Στο πόρισμά μας επίσης. Πού το αποδίδετε σε αυτό? Και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να μην συνδράμει στο αίτημά σας αυτό, για να εντός εικόνων να σας καλοπιάσει κιόλας για το θέμα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Θεωρούμε ότι θέλανε να μονοπολίσει μία αντιπαράθεση γύρω από τα τελευταία ζητήματα των εξελίξεων, ένας δικοματικός καυγάς, που μάλιστα άφηνε και στο απειρόβλητο όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, όλο αυτό το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια γύρω από το ζήτημα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, και γι' αυτό το λόγο, έμεινε απ' έξω η υπόθεση του ΚΚΕ. Στο πόρισμά μας εμείς καταθέταμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Βάζαμε συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία παραμέναν αναπάντητα για πράξεις, για ολιγορίες, για παραλήψεις όλων εκείνων των υπηρεσιών, είτε της ΑΔΑΕ, είτε της εισαγγελίας, είτε ακόμη και της κρατικής ασφάλειας, που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην υπόθεση. Θα απαντηθούν τώρα αυτά τα ερωτήματα. Θεωρούμε, αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό κλήθησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συγκεκριμένα πρόσωπα από αυτές τις υπηρεσίες, από αυτές τις αρχές που είχαν εμπλοκή στην υπόθεση των καταγγελιών για τις παρακολουθήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής. Και αυτό επιδιώκουμε εμείς, να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα που ξαναλέω δεν έχουν απαντηθεί. Εκτός από τα δικά σας, τώρα βλέπουμε για παρακολουθήσεις του αρχηγού ΓΕΘΑ, υπουργών, διάφορα που ακούγονται. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε τώρα εσείς? Τι... Είναι ο παρακολουθήσας του παρακολουθήσαντος. Αυτό, το κλείνουμε σε όλους τους χρόνους, σε όλες τις πτώσεις. Αυτό από ό,τι φαίνεται ισχύει. Ξαναλέω, στη βάση ενός θεσμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί, το οποίο επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη μας και με τον τελευταίο νόμο της Νέας Δημοκρατίας και με τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία ήρθε και να εφαρμόσει τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας αλλά και να τον πάει και ένα βήμα παραπέρα. Και το θεσμικό πλαίσιο αυτό έχει ως αρχή ότι ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Ουδείς εξαιρείται. Από ό,τι φαίνεται και τα πρόσωπα αυτά στα οποία αναφέρατε. Βεβαίως, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτά τα ζητήματα. Και η κυβέρνηση δεν έχει δώσει εξηγήσεις. Η κυβέρνηση το μόνο που λέει είναι κάποιες θεωρίες για το καλό του στρατεύματος, για το καλό των ενόπλων δυνάμεων, να μην εντάσσονται στην αντιπαράθεση και ούτω καθεξής. Όμως συγκεκριμένες απαντήσεις και εξηγήσεις για αυτά τα ζητήματα δεν έχει δώσει. Και αν ευσταθούν τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, εδώ μιλάμε για μια σειρά ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε για επαφές της ηγεσίας με επιχειρηματικά συμφέροντα, με διεθνή κέντρα για τα ζητήματα των εξοπλισμών, με επαφές για την προετοιμασία δημιουργίας νέων στρατιωτικών, ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια σειρά τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πολύ συγκεκριμένες εξηγήσεις και απαντήσεις και για αυτό καθ' αυτό το ζήτημα της παρακολούθησης, αλλά και για όλα αυτά τα οποία εμπεριέχονται στις συζητήσεις, λέω, αν και εφόσον αυτά αληθεύουν. Τις αντιδράσεις της δικαιοσύνης πώς τις κρίνετε μέχρι στιγμής, πώς έχει κινηθεί στο θέμα? Αν κρίνουμε από την πρόσφατη γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πολύ αρνητικά. Έρχεται να ενισχύσει αυτό που σας είπα πριν, αυτό το σκοτεινό, δυσόδες, θεσμικό πλαίσιο που όχι μόνο νομιμοποιεί παρακολουθήσεις αλλά και συγκαλύπτει παρακολουθήσεις. Γιατί ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία αυτόν έρχεται να εφαρμόσει η γνωμοδότηση Ντογιάκου, λειτουργεί
με ρόλο συγκάλυψης απέναντι στις υποθέσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Και αν θέλετε, το συμπέρασμα που βγαίνει και πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής. Ότι καταρρύει πανηγυρικά όλη αυτή η συζήτηση περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Καταρχήν δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη καλείται να πάρει αποφάσεις στη βάση κάποιων νόμων. Όταν οι νόμοι είναι αντιλαϊκοί, όταν οι νόμοι είναι αντιδραστικοί και επικίνδυνοι, αντίστοιχες θα είναι και αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όμως από εκεί και πέρα, προσέξτε και το εξής. Επειδή όλοι κλείνουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε όλες τις πτώσεις, στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ήμασταν το μοναδικό κόμμα που καταθέσαμε πρόταση να αλλάξει το επίμαχο άρθρο του συντάγματος και να μην διορίζεται η ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όπως γίνεται τώρα. Mm-hmm. Η στάση όλων των υπολείπων κομμάτων ήταν αρνητική. Και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ. Αυτό δεν κάνει εντύπωση. Η στάση όλων αυτών που υποτίθεται κόπτονται για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και η πρόταση που κάναμε, προσέξτε, δεν ήταν η πρόταση στενά του ΚΚΕ. Ήταν μια πρόταση που την είχαν επεξεργαστεί οι ίδιοι mm-hmm. τα μέλη των δικαστικών ενώσεων. Βλέπετε λοιπόν την υποκρισία, την ίδια ώρα που συζητάνε όλοι και μιλάνε στο όνομα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, την ίδια ώρα θέλουν και επιδιώκουν να διορίζουν οι κυβερνήσεις την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων και να λυζόμαστε μετά τον κάθε κύριο Ντογιάκο ή προηγούμενους ή επόμενους που θα υπάρχουν. Θα συνηγορήσετε σε αυτό που προανήγγειλε μέσω συνέντευξης ο Πρωθυπουργός για την απαγόρευση καθόδου στις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη? Καταρχήν πρέπει να δούμε τη ρύθμιση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικά εμείς έχουμε, εννοείται ότι έχουμε μέτωπο απέναντι σε αυτές τις ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις και τα κόμματα. Και πρέπει να εξαφανιστούν όχι μόνο από την Βουλή, από την ελληνική κοινωνία συνολικά πρέπει να εξαφανιστούν. Ποιο είναι το ζήτημα, το κρίσιμο ερώτημα όμως? Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να κάνει σαφή αναφορά στο ναζιστικό εγκληματικό χαρακτήρα αυτών των κομμάτων. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει σαφή αναφορά. Γιατί αν δεν κάνει σαφή αναφορά και αν κάνει ορισμένες επικίνδυνες γενικεύσεις ή παραπέμπει σε θεωρίες άκρων και ούτω καθεξής, τότε εμείς δεν πρόκειται να στηρίξουμε μια τέτοια ρύθμιση, όπως ήταν η ρύθμιση που ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο περίπου στη Βουλή και αυτή αφορούσε τους καταδικασμένους της Χρυσής Αυγής και αφορούσε το ζήτημα διοίκησης κομμάτων κτλ. Που ήταν μια πολύ επικίνδυνη ρύθμιση. Άρα, αν κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, έκανε, δεν θα τη στηρίξετε. Γιατί, ναι, γιατί έκανε. Αν έρθει με αυτόν τον τρόπο. Μέσα. Αν δηλαδή κάνει επικίνδυνες γενικεύσεις και παραπέμπει σε θεωρίες επικίνδυνες, δύο θεωρίες άκρων, που σήμερα μπορεί να είναι. Πώς το λένε, η Χρυσή Αυγή ή η παραφιάδες της, αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιο άλλο κόμμα να ενταχθεί σε μια τέτοια, σε μια τέτοια ρύθμιση. Μάλιστα. Να κλείσουμε και με το άνοιγμα, να το πω, που κάνατε με την συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος είπε ότι μόνο το ΚΚΕ έχει τα κότσια να κάνει την υπέρβαση. Ο οποίος Ξαρχάκος δεν ανήκει στο χώρο σας. Βεβαίως, το έργο του είναι ένα βαθιά λαϊκό έργο, είναι συνδεδεμένος με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και όχι μόνο στο τομέα της μουσικής, αλλά στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Το μεγάλο μας τσίρκο ήταν μια διαμαρτυρία ενάντια στη δικτατορία κάθε παράστασή του. Ήταν μια τεράστια συναυλία, μια ιστορική συναυλία με πάνω από 20.000 κόσμο, σφιχτικά γεμάτο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και αυτό δείχνει ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν αντισώματα, υπάρχουν εστίες αντίστασης που όχι μόνο διαφυλάττουν και μπορούν να διαφυλάξουν τον πολιτισμό, τον λαϊκό πολιτισμό, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα. Μάλιστα. Εκτός από τον λαϊκό πολιτισμό, ήταν εκεί και ο Μίμης Δωμάζος. Έχετε τον Γιώργο Κούδα, ο Μίμης Δωμάζος, όλα τα ιερά θέατρα του ποδοσφαίρου. Πέρασε πάρα πολλοί κόσμος από αυτή τη συναυλία. Πάρα πολλοί κόσμος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.